θα σας μιλήσω για τη συνείδησή μου, η οποία τα βράδια με συνεχίζει. Χθες το βράδυ μετάραξε πάλι. Μετά από τόση κούραση που είχα, μόλις έγινα να πάρω τον ύπνο του δικαίου, να τη αυτή ήρθε. Της λέω, τι έχεις να μου πεις, πες το μου σε 2 λεπτά και θέλω να κοιμηθώ εγώ. Άλλωστε τι να μου πεις. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι εγώ είμαι ένα ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι είμαι ανθρωπάκι. Αφού δεν πειράζω κανέναν, μόνο τη δουλειά μου κοιτάω. Αλλά μόλις είπα έτσι, αυτή γέλασε. Γέλασε έτσι, ειρωνικά. Μου λέει, το πιστεύεις αυτό που λες? Λέω, βεβαίως το πιστεύω. Λέει, έμαθα ότι στη δουλειά σου είσαι μέγας και τρανός. Λέω, δεν βάριεσαι? Το καταδύναμε. Εκεί βγάζουμε 5 δεκάρες. Λέει, τα χιλιάρια τα λες δεκάρες? Λέω, γιατί εσύ είσαι εφορία? Όχι, μου λέει. Αλλά απλώς σου θυμίζω που έλεγες κάποτε ότι το άτιμο το χρήμα δεν το θέλω, δεν το υπολογίζω, δεν το κάνω, δεν το φτιάχνω. Κάτι τέτοια που έλεγες. Καλά, μπορεί να έλεγα, αλλά τώρα σε παρακαλώ να με αφήσεις ήσυχο, γιατί θέλω να κοιμηθώ. Λέει, πριν σε αφήσω, θα σου κάνω 2 ερωτήσεις. Λέω, ωραία, ακούω την πρώτη. Λέει, είσαι καλός χριστιανός? Λέω, είμαι. Καλός, καλός είμαι, καλός. Λέει, είσαι και πλούσια τα λέει. Έχω. Έχεις, λέει, και καρδαρόμπα. Λέω, ο Χριστός που είπε, έχουν 2 χιτώνες. Λέω, μην το παιδεύεις, ξέρω που το πας. Αλλά ο Χριστός μίλησε για χιτώνες, δεν μίλησε για κουστούμια. Λέει, έχεις φάει? Βεβαίως έχω φάει. Όλοι εμείς οι άνθρωποι πρώτα τρώμε και μετά κοιμόμαστε. Βέβαια μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι αδιάθετος. Οι κυρίες που κάνουν δίαιτα για να είναι πιο σεξ. Μου λέει, δεν τρέπεσαι? Λέω, έναν τρόπο που θέλουν κυρίες να είναι πιο σεξ. Λέει, δεν ξέρεις ότι πεινάνε εκατομμύρια στον κόσμο? Ωραία, άμα πεινάνε να δουλέψουν να φάνε. Λέει, δεν ξέρεις ότι πεθαίνουν χιλιάδες τη μέρα γιατί δεν έχουν ούτε τόνα ούτε τ' άλλο? Λέω, ωραία, και τι θέλεις να κάνω εγώ, δηλαδή να ταΐσω αυτά τα εκατομμύρια? Τι είμαι εγώ? Ας ενδιαφερθούν τα κράτη, το κάθε κράτος. Αλλά θα μου πεις, ένα κράτος θα κοιτάξει πρώτα αυτούς τους ψωμολίμηδες? Όχι. Ένα κράτος θα κοιτάξει πρώτα την άμυνά του. Τάγκς, αεροπλάνα, πλοία, σφαίρες και τέτοια. Γιατί από τους αρχαίους καιρούς τα κράτη εξασφαλίζουν πρώτα τους εχθρούς και μετά τους φίλους. Και λέει, ποιος είναι ο πολιτισμός σας? Να σκοτώνει ο ένας τον άλλον? Γιατί όταν έχεις όπλο, κάτι πρέπει να το κάνεις. Έτσι με βασανίζει τα βραδάκια η συνείδησή μου. Μου κάνει τέτοια παιχνιδάκια. Αλλά συνείδηση στον κόσμο έχουν μόνο τα ανθρωπάκια, που να πάνε να τη βρούνε τη συνείδηση τα κράτη. Δεν τα λέει μόνο σε μένα όταν πάω να κοιμηθώ, μα τα λέει και σε σένα και σε εκείνον και σε αυτή. Μα σηκώνουμε τους ώμους και της λέμε, δεν βαριέσαι? Μήπως θα σώσω εγώ αυτόν τον κόσμο? Ένα μόνο που μας νοιάζει είναι το πορτοκάλι.